Είναι στην άλλη γραμμή της σύνδεσής μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα. Κύριε Τσάκωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Καλέτσιο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα της Τουρκίας. Υπογραφή του πρωτοκόλλου εισόδου της Σουηδίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Περιμένουν οι Αμερικανοί να σταλεί, αλλά και το ΝΑΤΟ. Τελείωσε, πιστεύετε, αυτή η υπόθεση? Σε αυτό το πλαίσιο που αφορά ειδικά τα F-16, ναι. Νομίζω είναι χέρι με χέρι, όπως λέμε. Μάλιστα. Η απόφαση του Τουρκικού Κοινοβουλίου, κυρίως υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, ακολούθησε την επιστολή του Αμερικανού Προέδρου προς το Κογκρέσο. Η διαδικασία βέβαια δεν ολοκληρώνεται. Μέχρι τώρα θεωρούμε ότι βρίσκεται τουλάχιστον στη διαδικασία της ολοκλήρωσης, αλλά απομένει, και νομίζω να κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτή ήταν και η πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου, να πάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγμή που υπήρχε συμφωνία, χωρίς αντιρρήσεις ή συζήτηση τελικώς στο Κογκρέσο. Όπως φαίνεται, θα υπάρξει συζήτηση στο Κογκρέσο, αλλά νομίζω ότι το θέμα θα κλείσει τελικώς, τουλάχιστον όσον αφορά τα F-16, δηλαδή την αναβάθμιση ενός αριθμού περίπου 80 και την αγορά κάποιων νέων αμερικανικών F-16 από την Τουρκία. Κύριε καθηγητά, θα χρησιμοποιήσω τον όρο που είχε χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν πριν από λίγο καιρό. Είναι καζάν-καζάν η κατάσταση. Και όταν λέω καζάν-καζάν, δεν εννοώ τον ΝΑΤΟ και την Τουρκία, την Ελλάδα και την Τουρκία εννοώ. Είναι win-win, να το πούμε πιο απλά. Εξαρτάται το πλαίσιο στο οποίο συζητούμε. Στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε χρονικά σήμερα, ας το πούμε έτσι, έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να είναι καζάν-καζάν. Ναι. Αλλά με αποτελέσματα τα οποία είναι περιορισμένα. Ποια είναι αυτά τα περιορισμένα? Είναι η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προχωράει προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, και είναι και συζητήσεις για πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν τη λεγόμενη θετική ατζέντα, κυρίως θέματα οικονομικής συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς. Εκεί όμως τελειώνει, αν θέλετε, το καζάν-καζάν και αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή αρχίζει η συζήτηση για ο λεγόμενος πολιτικός διάλογος που έχει να κάνει με την, ας το πούμε, τουλάχιστον από πλευράς Ελλάδος, ενδιαφέροντος εννοώ Ελλάδος, αναβαθμισμένες διερευνητικές επαφές, αυτό το χαρακτήρα έχει ο πολιτικός διάλογος, σε μια κατεύθυνση οι δύο χώρες να συζητήσουν για τα πιο δύσκολα, οι πολύ πιο δύσκολα ζητήματα, τα οποία η Ελλάδα τα περιορίζει στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία τα βλέπει λίγο ευρύτερα.